κατευθείαν ερωτήσεις. Καταρχάς, πιστεύετε ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα του σημερινού αγώνα και βάσει τη εικόνα των δύο ομάδων? Αν πάρουμε τα δύο μήχρονα ξεχωριστά, στο πρώτο μήχρονο πιστεύω ότι ήμασταν η ομάδα που μπορούσαμε σε αυτά τα 35 λεπτά να καλύψουμε το μάτς. Είχαμε πιστεύω τον έλεγχο του παιχνιδιού. Όταν πέρασε το δεύτερο πεντάλεπτο του μήχρονου, δεχτήκαμε μια πίεση. Κάναμε πιστεύω αρκετά φάουλ κοντά στην περιοχή και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον Πανεπιστημιακό να φτάσει στην περιοχή μας. Και αντιμετωπίσαμε μια δύσκολη κατάσταση. Στο ξεκίνημα το δεύτερο ημίχρονο για ένα δεκάλεπτο που πραγματικά πιεστήκαμε πάρα πολύ. Είχαμε και 2-3 τραυματισμούς παιχτών που έμειναν έξω. Ήμασταν ο παίκτη λιγότερο από το δεκάλεπτο και δεν είχαμε καθόλου μικρό δικαιολόγητα. Κάτσαμε αρκετά πίσω. Ο Πανετολικός είχε ένα διάστημα στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, στο μεγαλύτερο διάστημα του δεύτερου ημιχρόνου, που μας πίεσε πάρα πολύ, που έφτιαξε δύο κρίσιμες φάσεις κακές, αλλά και εμείς μπορούσαμε πιστεύω σε κάποιες αντιπιθέσεις να σκοράρουμε. Αυτό που έχει για μας σημασία είναι ότι παίρνουν τρεις βαθμούς σε ένα γήπεδο που θα δημοπαθήσουν, ξέρω, πολλές ομάδες. Αυτό το λέω όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι του κόσμου που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στο 0-1, δεν σταμάτησα να αποτελεί το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι οι περισσότερε ομάδε εδώ θα έχουν πρόβλημα. Οπότε η νίκη αυτή για μα αποκτά σε πάρα πολύ μεγάλη αξία και γνωρίζετε κιόλα πόσο σημαντικά προβλήματα έχουμε στο καταρτισμό. Ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις